Μήπως αισθάνεστε πως αυτή τη στιγμή όλα σας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο? Μήπως όλα γίνονται λίγο διαφορετικά από ό,τι τα περιμένατε? Έχετε κάποιες αναβολές, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά σας? Υπάρχουν κάποιοι καυγάδες με τον σύντροφό σας, κάποιες διαμάχες γενικώς, οικογενειακές, συγγενικές, καυγάδες, διαμάχες, διαπληκτισμοί, αναβολές όπως σας είπα, πράγματα που δεν σας γίνονται όπως τα περιμένατε? Το είχα κάνει πρόβλεψη στις αρχές αυτού του μήνα και το βίντεο υπάρχει και θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ανοίξτε λοιπόν την περιγραφή αυτού του βίντεο, θα υπάρχει link του επεισοδίου που έκανα στις αρχές του μήνα και όντως το βλέπω και σε μένα τώρα. Βλέπω ότι περίμενα τα πράγματα να πάνε όπως τα περίμενα και τελικά έχω αναβολές, έχω καθυστερήσεις, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά, λίγο μπερδεύεται η κατάσταση και κάπου εκεί που πάω να τσατιστώ, γιατί είπαμε ότι είμαστε και άνθρωποι και έχουμε και τα ταπεραμέντα μας και εννοείται ότι ο εγκέφαλός μας έτσι όπως είναι κατασκευασμένος πηγαίνει πιο πολύ στο αρνητικό. Οπότε εκεί που πάω να τσατιστώ αυτές τις μέρες, αυτή τη συγκεκριμένη εβδομάδα και σήμερα μπορώ να πω, λέω Φανή, γιατί τι είπαμε, τι ξέρουμε, τι έχουμε μάθει μέσα από αυτό εδώ το κανάλι, ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν τα συναισθήματά μας, τα συναισθήματά μας δημιουργούν τις αντιδράσεις μας και οι αντιδράσεις μας δημιουργούν τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Και αν τα αποτελέσματα στη ζωή μας είναι αρνητικά ή θετικά, εξαρτώνται από, πάμε πάλι, από τις σκέψεις μας, οι οποίες δημιουργούν τα συναισθήματα δημιουργούν τις αντιδράσεις μας και οι αντιδράσεις μας δημιουργούν τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Οπότε λέω, Φάνη, το παν, φίλοι μου, είναι να μάθετε να αναγνωρίζετε αμέσως, να παρατηρείτε τον εαυτό σας και να παρατηρείτε και να αναγνωρίζετε κάθε φορά τις αρνητικές σας σκέψεις και τα αρνητικά σας συναισθήματα. Δεν είναι ότι δεν θα έρθουν ποτέ. Δεν είναι ότι υπάρχει ακόμα και ο πιο μεγάλος γκουρού ανά τον κόσμο, ο Σατγκούρου, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι δεν του έρχονται αρνητικές σκέψεις στο μυαλό ή καμιά φορά δεν κάνει κρακ λίγο το στομάχι του ή η καρδιά του γιατί κάτι ένιωσε που δεν είναι και τόσο θετικό. Το θέμα είναι να τα παρατηρήσεις όλα αυτά, να τα συλλαμβάνεις και να λες Φανή, Μαρία, Γιώργο, ποιοι με βλέπουνε. Για πείτε μου τα ονόματά σας, γιατί όλο με user σας βλέπω. Κάτω στα σχόλια θέλω να μου πείτε Μαρία, Γιώργος, Μπάμπης, Μπουρουρου, Ρούλα, Φανή, συνονόματι, Βασιλικούλα Ζάχαρη, Βασιλικούλα Μέλη, ξέρει η Βασιλική που μιλούσα πριν μαζί της, πριν κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, οπότε, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι σκεφτήκαμε αρνητικά, ότι κάτι νιώσαμε αρνητικό και λέμε, έλα, πρέπει τώρα τι να κάνουμε, να γυρίσουμε πάλι στη θετικότητα. Και υπάρχει, φίλοι μου, μία, ας το πούμε, προσευχή που μπορείτε να κάνετε και εγώ το έκανα. Δεν κατάλαβα ότι είναι προσευχή ακριβώς, αλλά είναι προσευχή. Μπορείς να το πεις και προσευχή. Ίσως δεν είναι η προσευχή όπως τις έχουμε συνηθίσει, τις προσευχές του προσευχητάρι. Αλλά είναι και αυτή η προσευχή, γιατί λες, Θεέ μου, θέλετε να την πούμε? Αυτό που είπα εγώ, έκλεισα τα μάτια, σε μια στιγμή ήθελα μόνο, μια στιγμή να ηρεμήσω, μια στιγμή να σταματήσω να σκέφτομαι αρνητικά, να κάνω αρνητικά σενάρια, να υπεραναλύω και να λέω «Ωχ, αχ, βαχ και γιατί έγινε έτσι και εγώ το περίμενα να γίνει και τώρα τι είναι αυτό το πράγμα και θα με βάλει πάλι σε μπελάδες και άντε πάλι ξανά μάνα να το κάνω». Και γενικότερα μου αυτή την εβδομάδα, γιατί θα δείτε και τις προβλέψεις, όσο βαδίζουμε προς το τέλος του Ιουνίου θα υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα και στη διάθεσή μας, αλλά θα βλέπουμε και πάρα πολλά πράγματα που περιμένουμε να γίνουν έτσι όπως τα έχουμε προγραμματίσει, δεν θα γίνονται τελικά. Οπότε λέω, Θεέ μου, ξέρω πως είναι για καλό μου. Όλα γίνονται για καλό μου. Όλα λειτουργούν υπέρ μου. Όλα είναι καλά. Είμαι καλά. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Με στηρίζεις, με υποστηρίζεις, με προστατεύεις. Ξέρω πως όλα όσα γίνονται είναι για καλό μου, είναι για το καλό μου, όλα είναι καλά, είμαι καλά. Σε ευχαριστώ που με προστατεύεις, που είσαι δίπλα μου, με στηρίζεις, με υποστηρίζεις. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, όλα είναι για το καλό μου, όλα γίνονται για το καλό μου, όλα γίνονται την κατάλληλη χρονική στιγμή, όλα γίνονται όταν πρέπει να γίνουν. Σε ευχαριστώ, το καταλαβαίνω αυτό και σε ευγνωμονώ.
και μαθαίνω όλο ένα και περισσότερο να έχω υπομονή, να έχω επιμονή σε όλα αυτά που επιθυμώ, αλλά να ξέρω και πώς να περιμένω κάτι να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Μπορείτε αυτή την προσευχή να την πείτε εσείς με δικά σας λόγια, να, ή να βάλετε τις προτάσεις αυτές που είπα πριν από λίγο στη δική σας σειρά, όπως σας ταιριάζει. Αλλά αυτό αμέσως με έκανε να αισθανθώ καλύτερα, ότι όλα είναι καλά, όλα πάνε καλά, όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε, όλα γίνονται για το καλό μου, όλα λειτουργούν υπέρ μου, όλα θα λειτουργήσουν υπέρ μου τελικά, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εμένα αυτό με επαναφέρει. Όταν κάτι δεν μου κάθεται, δεν μου πάει καλά, μου αλλάζει, δηλαδή περίμενε να βγεις στο σελίδα έτοιμη, δηλαδή έχω κάνει τόσο πολλή δουλειά και με καθυστερεί η τράπεζα. Το ένα. Τι να πω τώρα, να εξιστορήσω και τα άλλα τέσσερα, αλλά πρέπει να είμαστε αυτό που λένε στα αγγλικά problem solvers. Πρέπει να μάθουμε να λύνουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Δεν χρειάζεται να εστιάζουμε στο πρόβλημα, 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 πρόβλημα. Τι είπαμε, όπου εστιάζουμε την προσοχή μας, αυτό και θα μεγαλώνει. Αν εγώ εστίαζα στο πρόβλημα και γιατί έτσι και αυτό και εκείνο και να πάω και σε άλλη τράπεζα και χωρίς να μου έχει απαντήσει η μία, να πάω να ανακατέψω και την άλλη και να κάνω σαματά που κάτι είπα στο διευθυντή έτσι ωραία και όμορφα, χαριτομενιές του έλεγα. Το διακομωδούσα λίγο του διευθυντή της τραπέζης, αλλά τέλος πάντων δεν θύμωσα κιόλας. Και πήγα και έστρεψα την προσοχή μου, ναι, την εστίασα στη λύση του προβλήματος. Γιατί όπου εστιάζουμε την προσοχή μας, αυτό και μεγαλώνει. Εγώ θέλω να λύσω το πρόβλημα. Οπότε την εστίασα στη λύση του προβλήματος και το πρόβλημα λύθηκε, γιατί αυτό που δεν μπορούσα να κάνω, που ήθελα να κάνω με την ιστοσελίδα μου που δεν είναι ακόμα έτοιμη, το έκανα μέσα από κάτι άλλο. Κάποιος άλλος με βοήθησε και έκανα αυτό που ήθελα και έπρεπε να το κάνω, γιατί είχα κάποια deadlines, είχα κάποιες προθεσμίες πάνω σε αυτά που θέλω να πετύχω, σε αυτά που διοργανώνω, οργανώνω κτλ. Οπότε φίλοι μου, να εστιάζετε στη λύση του προβλήματος, να είστε problem solvers, να μην μένετε στα προβλήματα. Γιατί μένοντας στα προβλήματα, προβλήματα θα έχετε, δεν θα τα λύσετε ποτέ και τα προβλήματα αυτά κιόλας θα μεγαλώνουν ή θα έρχονται κι άλλα προβλήματα στη ζωή σας. Να κοιτάτε πάντα πώς να τα λύνετε. Εγώ αυτό που λέω στον εαυτό μου, που δεν ήμουν έτσι, δεν ήμουν ποτέ έτσι, δεν ήμουν ποτέ έτσι. Ήμουν ένα παιδί, το οποίο παιδί, αργότερα κοπέλα, αργότερα γυναίκα, που μόλις τύχαινε ένα πρόβλημα, Παναγία μου, να πέσω να πεθάνω και να μουρμουρίζω και να μιζεριάζω και να γκρινιάζω και δεν έκανα τίποτα για να το λύσω. Τώρα λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει και πάντα ψάχνω τον τρόπο. Πάντα ψάχνω τον τρόπο. Πώς μπορώ να το λύσω αυτό, πώς μπορώ να το λύσω, τι μπορώ να κάνω, ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Και πάντα στο τέλος βρίσκεται η λύση και όλα πηγαίνουν καλά στο τέλος. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Εμπιστοσύνη, περισσότερη πίστη και όλα θα πάνε καλά, φίλοι μου. Καλό τριήμερο, να περάσετε τέλεια. Φιλάκια.